Καλησπέρα από την κουζίνα του Grand Massoudi στην Καλαμαριά. Σήμερα θα φτιάξουμε σπανακοτηρόπιτα. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας, 500 γραμμάρια σπανάκι, 400 γραμμάρια φέτα μασούτης, 150 ml ελαιόλαδο. Για να φτιάξουμε λοιπόν τη γέμιση, σε ένα σκεύος θα ρίξουμε λίγο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ελληνικό, ό,τι καλύτερο για την μεσογειακή διατροφή. Ώσπου να ζεστάνει το λάδι μας, δεν δυναμώνουμε πολύ τη φωτιά, θα ξεκινήσουμε εμείς να κόβουμε πράσο, ξερό κρεμμύδι, που θα δώσουμε περισσότερη γεύση και ένταση στη γέμιση. Τα κόβουμε σε σχετικά λεπτές ροδέλες και στη συνέχεια ρίχνουμε μέσα στο σκεύος. Το έχω ανάψει, είναι σε χαμηλή φωτιά. Μόλις κόψω και τα υπόλοιπα, θα το δυναμώσουμε λίγο. Τώρα στη συγκεκριμένη πίτα έχουμε επιλέξει να ψήσουμε, να τη μαγειρέψουμε τη γέμιση. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και ομοί. Εδώ εμείς σοτάρουμε και θα βγάλουν τα αρώματά τους. Έχω πει δύο μικρά κρεμμύδια, αλλά στην περίπτωση που το κρεμμύδι είναι κάπως μεγάλο, μπορούμε να βάλουμε μισό μεγάλο κρεμμύδι. Είναι υπεράρκετο. Θα κλάψουμε και λιγάκι τώρα με το κρεμμυδάκι, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο. Θα κρύσαμε λίγο. Πάμε. Ρίχνουμε και το κρεμμυδάκι να δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά. Δεν τα τσιγαρίζουμε πολύ σε πολύ δυνατή φωτιά, γιατί θα μας τα κάψει και δεν θα μας δώσει τόσο πολύ ωραία γεύση. Ξεκινάμε από σχετικά χαμηλή φωτιά και θα δυναμώσουμε όταν προσθέσουμε και το σπανάκι. Δυναμώνω λίγο τη φωτιά και σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να προσθέτουμε και το σπανάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε φρέσκο κατεψυγμένο σπανάκι, το οποίο διατηρεί όλα του τα διατροφικά στοιχεία. Θέλουμε περίπου 400 με 500 γραμμάρια. Προσθέτουμε λιγάκι. Εδώ τώρα μπορούμε και να δυναμώσουμε τη φωτιά, δεν έχουμε πρόβλημα. Υπέροχο φαγητό. Έχει ήδη αρχίζει να μυρίζει. Θα προσθέσω λίγο πιπέρι μόνο. Επίσης να πούμε ότι έχω προσθέσει και δυόσμο. Δίνει πολύ ωραίο άρωμα, αλλά ο δυόσμος, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο μυρωδικό, θα το προσθέσουμε στο τέλος, αφού έχει κρυώσει κιόλας η γέμιση. Όπως βλέπετε, δεν έχει καθόλου υγρασία. Θα σβήσουμε και πάμε να προσθέσουμε το τυρί μας. Θα προσθέτουμε λίγο-λίγο και κατά τη διάρκεια θα δοκιμάσουμε και τη γεύση. Θέλουμε να είναι τριμμένη, αλλά όχι υπερβολικά, να καταλαβαίνουμε και λίγο φέτα. Να μην είναι τελείως, να μην διαλυθεί τελείως. Ανακατεύουμε να πάει παντού και η φέτα, έτσι ώστε μόλις δοκιμάσουμε να καταλάβουμε αν είμαστε ok με το αλάτι. Σίγουρα θα θέλει αλάτι, απλά για να καταλάβουμε το πόσο θα βάλουμε. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά, μπορώ να προσθέσω και λίγο αλάτι. Δεν θα προσθέσουμε τώρα τη γέμιση ζεστή μέσα στην πίτα, γιατί θα μαλακώσουν τα φύλλα και δεν θα είναι πάρα πολύ ωραία μετά, δεν θα βγουν τραγανά. Την αφήνουμε λοιπόν στην άκρη να κρυώσει και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τα φύλλα. Η γέμιση έχει κρυώσει, τώρα θα προσθέσω και το δυόσμο. Η γέμιση μας έχει κρυώσει, είναι έτοιμη. Πάμε τώρα σιγά σιγά να στρώσουμε στο ταψί τα φύλλα για να ξεκινήσουμε να γεμίσουμε την πίτα μας. Σε αυτό το σημείο θα πάρουμε λοιπόν ένα πακέτο φύλλο κρούστας, το οποίο είναι λεπτό, ελαστικό και εύπλαστο. Θα χρειαστούμε, ανάλογα το πόσα φύλλα θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε όλα, αν θέλουμε να έχει αρκετά φύλλα. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι χρησιμοποιούν και βάζουν λιγότερα φύλλα. Τα ξετυλίγουμε, παίρνουμε ένα τη φορά, το χρησιμοποιούμε, το απλώνουμε, το στρώνουμε με λάδι και στη συνέχεια ξανακλίνουμε τη συσκευασία μέχρι να πάμε στο επόμενο φύλλο, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα, στεγνώνουν γρήγορα και θα σπάνε μετά, δεν θα είναι εύκολο να στρώσουμε την πίτα μας. Παίρνουμε λοιπόν ένα φύλλο, αλλά αρχικά θα πρέπει να βάλουμε μπόλικο λαδάκι στο ταψί. Και αυτό θα μας βοηθήσει και να μην κολλήσει και να γίνει και πιο τραγανή. Απλώνουμε λοιπόν το πρώτο φύλλο κάτω, το πιέζουμε ελαφρώς με τα χέρια. Εξαιρετικό φύλλο, κάνει για πίτες, κάνει για γλυκά, γαλακτομπούρεκο, μπακλαβά, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, είναι ιδανικό και εύχριστο πάρα πολύ. Και κάνουμε την ίδια διαδικασία ξανά και ξανά με το λάδι και με τα φύλλα. Θα βάλω 6 φύλλα κάτω, μετά θα προσθέσουμε τη γέμιση και μετά θα βάλουμε άλλα 2 φύλλα από πάνω. Έχουμε στρώσει 6 φύλλα στο ταψί, τα έχουμε λαδώσει αρκετά και πάμε να προσθέσουμε τη γέμιση. Έχει κρυώσει πολύ καλά και η γέμιση, είναι έτοιμη και θα την απλώσουμε μέσα στο ταψί. Λοιπόν, θα κόψω τώρα τα περισσευούμενα φύλλα που προεξέχουν στις γωνίες για να μπορέσω να διπλώσω και να κάνω την πίτα φάκελο ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο.
απλώνουμε το φύλλο από πάνω, το πατάμε στις άκρες και τι άλλο, λάδι. Το πιέζουμε με το πινέλο στις άκρες, για να πάει λάδι και να διπλώσει και το φύλλο καλά. Τώρα μας έχει σπάσει λίγο αυτό το φύλλο, δεν πειράζει, θα προσθέσω δύο φύλλα από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας πειράζει, ακόμα και αν μας χαλάσει λίγο το φύλλο μπορούμε να το σώσουμε. Ούτως ή άλλως μόλις ψηθεί θα γίνει τραγανό, θα γίνει ένα πράγμα, οπότε δεν θα ξεχωρίζει. Θα βάλω ένα ακόμα φύλλο από πάνω. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς της αντιστάσης και θα ψήσουμε από 45 λεπτά μέχρι περίπου μία ώρα. Τώρα, στα πόσα κομμάτια να κόψω? Όσο με μαγαζί, ρε φίλε, θέλουμε λίγο μεγαλύτερο σκεύος. 6 κομμάτια είμαστε καλά. 6 έχω και εκεί. 6 θα κάνω, εντάξει. Άμα θέλετε, 6-6. Χαράζουμε μόνο το πάνω φύλλο. Δεν θέλουμε να κόψουμε την πίτα μέχρι κάτω. Πάμε τώρα να ραντίσουμε με λίγο νεράκι. Αυτό βοηθάει και να γίνουν τραγανά τα φύλλα, αλλά και να μην σηκώνονται τα φύλλα καθώς ψήνονται, να μην διαχωριστούν τα φύλλα. Ακούστε τώρα τον ήχο της απόλαυσης. Νάντια, Μινώ, εγώ θα τη στείλω, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα φτάσει ούτε μέχρι τα μάλγαρα.